Οι εικόνες από ψηλά δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Λίβα. Ο χώρος όπου θα γινόταν το εργοστάσιο έχει καλυφθεί με δεματοποιημένα απορρίμματα. Τα μηχανήματα είναι εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργούν και έτσι, αντί να γίνεται επεξεργασία απορριμμάτων, ο Λίβας έχει μετατραπεί σε ακόμη έναν χώρο εναπόθεσης των σκουπιδιών. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Δίνουν ένα μικρό περιθώριο στην Δημοτική Αρχή για να αλλάξει η κατάσταση. Διαφορετικά, όπω λένε, θα προχωρήσουν σε μαζικέ κινητοποιήσει. Ο Λίβα είναι για αυτού μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί δίπλα στα σπίτια του και ζητούν να υπάρξει ένα πλάν B, καθώ όπω λένε, ο Λίβα τελειώνει. Ο Λίβας αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένος, ο Λίβας είναι μία βόμβα που πρέπει να κλείσει. Έχουμε πει στον Δήμαρχο να μας, θα, μας ζήτησε δύο μήνες προθεσμία. Εμείς θα το κάνουμε αυτό μέχρι τέλος του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κινητοποιήσει κινητοποιήσεις και από την πλευρά τη δική μας, αλλά και από την πλευρά των χωριών εδώ Λούχα, οι οποίοι άνθρωποι δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους από τη βρώμα που επικρατεί στο, στο, σημείο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά στο νησί καταστρέψαμε ένα πάρα πολύ όμορφο τόπο. Στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πρώην Δημαρχείο του Κατασταρίου, παρουσία των αρμόδιων αρχών, οι κάτοικοι εξέφρασαν. Την αγανάκτησή τους. Ο δήμαρχος παρόλο που δεν βρέθηκε στην σύσκεψη, σε δηλώσει του στην εφημερίδα Ημέρα τόνισε πω μίλησε με την εταιρεία Μεσόγειο και ζήτησε να τηρηθεί η σύμβαση. Το πρόβλημα το βλέπουμε όλοι. Τα πρόστιμα πρέπει να μετακυλήσουν στη Μεσόγειο γιατί δεν τήρησε τη σύμβαση. Υπάρχει αδυναμία των μηχανημάτων, ο βιολογικό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ και σε αυτό έχει ευθύνη και η εταιρεία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να προστατεύσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να αναβαθμίσει τον χώρο ώστε να αντέξει δύο χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί το εργοστάσιο. Οι κάτοικοι όμως δεν έχουν άλλη υπομονή. Ήταν μια πολύ ατυχέστατη επιλογή του Λίβα που την κάνανε κάποιοι και σήμερα οι ίδιοι έρχονται και μας λένε ότι ο Λίβας πρέπει να κλείσει. Αυτοί δηλαδή οι πρωτεγράτες που βάλανε την υπογραφή τους και σήμερα βλέπουμε όλοι μαζί την κατάντια σε ένα τόσο όμορφο τόπο και βέβαια ο βραχιόνα, ο βραχιόνα όλο μέχρι το κερί είναι ο υδροφύρο ορίζοντα του νησιού μα. Αν φτάσουμε στο σημείο να το μολύνουμε, τότε θα πρέπει, θα πρέπει όλοι να εξαφανιστούμε από το νησί. Η προθεσμία των κατοίκων λήγει στο τέλο του Νοέμβρη και ύστερα, όπω λένε, είναι έτοιμοι να αποκλείσουν την περιοχή.